Nothing but net. Just in 7th αγωνιστική της Α κατηγορίας, εδώ στο νούμερο 1, νόρθου περιοχή. Με τα πλέιν αρμπαχνέτ, με τα γκρι προς άσπρο οι Χαβαλίες. Εκεί είναι πρώτη στο Α κατηγορία, ITT ακόμα. Έχει σκούμπελς να ακολουθούν νομίζω με μία ή δύο ήττες. Βολές με το καλημέρα. Για τον 30 φίλου. Το φανάει ένα σούτ από τη γωνία του Κάστοβο. Ο Κουσός που κατοχή είναι για τους Χαβαλίες. Το 44 τον Βραγασάκη. Όχι, το κοντάς είναι το 44. Ας το κοντάς είναι εύκολο το κοντάς από τον Λαζαρέτο. Κατοχή είναι πάλι για τον κοντάς. Ένα γρήγορο και εκρηκτικό Γκάρντο, φανάει, θα κάνει τώρα μια προσπού, θα βάλει τα δεξιά. Μια ωραία πάσα, αλλά όχι εκεί θα έκανε ένα από τον Χαβς. Ένα σουτ, απελπιστές άστοχο. Ήταν ελεύθερο από τον Λαστά, από τον Βιλαχόπουλο, απελπιστής Μιχνίνος, δεν υπήρχε πολύ. Πρώτα στον τραλαγιαστό Λαστάρι, δεν είδες εγώ καλά. Είναι έκφρασε εδώ, 30 φίλου, ένα τρίποντο, το οποίο δεν θα μπει από τον Τσιόμπο. Από την Εμβερνέτ, χάσαμε για αυτό το σκόρμαν από τον Λαζαρέτο. Ο Κουτσός θα προσπαθήσει στο τρίποντο προηγουμένως, μία βολή για τον Λαζαρέτο. Και το κερί που τρέχουν αύριο αυξάνεται. Σαν
Σανάη, θα πάρει το σκρίνο από τον Σιγνητό. Ο Λαζαρέτος, τον Σανάη. Ένα τρίποντο, μαζεύει ποιος. Ο Σανάη τώρα. Το φλότερ, καλά, θα πάρει το σκρίνο. Rebound, τηλεφώνει το λάθος. Πολλά βλέπω ότι σε ένα βήμα δεν είστε δέκα πόντα. Δάση. Τσέγιος. Αυτό που είναι, πάνω από Λαζαρέτο. Εκεί πάσα. Τσέγιος, κλέβει. Ήταν ψηλό άκρος εδώ με αυτό το φουτ. Έχουμε αλλαγή εκτός ο Τσόμος του Τάσης στο παιχνίδι. Έχουμε περάσει το νούμερο 4 Παπαδόπουλος και ο Τσιγκουνάκη. Ακόμα μέσα ο Τσόμος, οπότε δεν πήγε αυτός. Άλλο ένα από το τρίποντο αρνείται να αφήσουμε χωρίσμα στην δυνάμη. Μαρτίνεται σε 9-10 χωρισμάει από κοντά σε 9 πόντους. Την μπάλα είναι τώρα πάλι για τους αίτητες τους Φαβς.
είχα πάρει την μπάλα από το hand-off. Την μπάλα είχε ο Κοτσίκης, ο οποίος θα δώσει ένα screen. Στο δευτερόλεπτα δεν θα βγει το αποκέντρο, θα υπάρξει ένα κλέψιμο από τον Αντωνόπουλο. Θα βγάλει μια πολύ ωραία πάσα στον Βλαχόπουλο που θα στοχίσει μαζί του. Έχουμε αλλαγές για το πρώτο στόχο της όμως τώρα θα βγει εκτός δεύτερο 15. Για να δούμε. Παραφορά να γίνει από την baseline για τους Cavaliers. Το σούτ μόνο σίγουρο. Πρέπει να μείνουμε. Φυσικά μου είναι πίσω σίγουρα από τόσο νωρίς, έχουν πολύ μεγάλο θέμα. Φανάει. Νικός, Σανάη, θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, ωραία. Και μπορεί να σώτερα και μπορεί να ακουστεί ακόμα περισσότερο τώρα, για να δούμε. Μέχρι το lay-up, είναι ωραία τα βήματα, αλλά στο τελείωμα κάπου τα χάλασε. Θα περάσει για τους Cavaliers 30. Ο 35 θα μαζεύει πάλι ο τέσσερις, ο Τιόμος φέτος, 9. Άσα μου, μαζεύει ο Τιόμος. Βλέπετε που έχουμε το καλά μου διαφόρα. Εδώ έχει να κάνει αυτό το μοντός αλλαγή. Την Κούνη, την Κουνάκη. Ωραία, με τα ωραία σπάσεις, ανάμε τα φορά της μπάλας. Γίνει φάουλ, όχι, κύριε δευτερόλεπτα. Στη ριζερέφτα το αφήνει για τους Νάθμιν Μαχνέ. Πάμε 11 από τους είναι η ΑΕΔΟ του Σκύρτοδόνου Μαρτάλου Σένα. Θα βάλει ένα τρίποντο με το καλημέρα. Ο Βλαχόπουλος και λίγο θα έρθει το λιλάθο να είναι καταπρίμητος. Ο Μαμάς παίζει πάρα πολύ με το τρίποντο. Ενώ δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πολύ ωραία φάση με το τσιγκουνάκι. Και το λίγο με το γρήγορο φάση που λέει και τον διασμό. Λιτός, Λαχοντζάνη. Μπάλα στη γωνία, ένα τρίποντα από τον Αντρέα το ξεκινήσω. Πάει πολύ καλύτερα. Τρυπόντου παρά εντός. Τέλειος, πολύ ωραία με το χώρο της μπάλας. Ένα δεν θα πει από τον Σιώμο, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όλη την περιοχή. Λιώνει τώρα το 8.
18. Από τον ωραίο φυγεσμό που έβγαλε, βάλε και ένα τρίποδο προηγουμένως. Τικουνάκης. Το κλειδόν τον Βαμβακά. Ωραία, η πάσα άλλη. Έχει ένα θέμα να πάρει η ομάδα των Χαβ. 5-19. Και τις χαβαλίδες της Χαλέανης έχουν φτάσει στον ύπνο οι Νάθιν Μπαρνέτ. Κάτι αντίστροφο από ό,τι έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο. Τάσης, η μπάλα στον Στέλιο από τον Κόπουλο. Και σου την άστρα από τον Τιόμο. Πάλι ένα λεγά, πάλι ένα καλάθι από τον Τσιμπλητό Ιασίς. Βλαχόπιλο και αναγκαίζεται να πάρει το κόρτο. Την ομάδα των Χαβαλίες, Βαμβακάς για τρεις. Βαμβακάς, συγκλητός συγγνώμη, άσχημα από την αρχήτητα. Περιμπάνε. Κουνάκη, με 15, νομίζω και δύο θέλες αυτή την περίπτωση. Βαμβακάς, Αστοκίνης, ένας τρέιλερ με το πόλο, αλλά δεν ξέρω. Ο Κουτός. Σταματάει γιατί έχει χτυπήσει ένα σπέκτη, επιστρέφω σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει. Σωστά, 21 είναι το σκορ. Δύο βολές για τον Κουτσό. Thank you.
δηλαδή με τα φύλλα δεν σχηρίζεται φάουλ, έτσι με πέντε από φινάλε της περίοδου. Μακάς. Ο Κίκης. Ωραία μεταφορά της μπάλας. Από το βλέπουμε εδώ είναι ένα μαζί που καταλήγεται πάρα πολύ την σημεία από εις την ομάδα. Παίζει πολύ ωραία. Μεταφέρει πάρα πολύ. Ας πάρει σε δύο μεσκός που κοντάβει πολύ το προσωπικό ταλέντο ο καθένας. Όπως είναι αυτό. Πάει την μπάλα 45, ένα σουτ έστοχο. 32-33-24. Ένα τρίποντο ελεύθερο, το οποίο θα πει από την τάση. Νομίζω σωστά. Λαζαρέτος με το ταμπλό. Έτσι να φιλιπάσεις μας διαφορά στις 12 τώρα. Στους 10, συγγνώμη, τώρα είναι στους 8. Και όμως πάλι χαμηλά από τον Λαζαρέτο. Ο οποίος είναι πάντα μαζικός. Λοιπόν, στην οσφήτη Ράβη ο Κουτσός, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Παρά το γεννήσιο που παίζει με δυνατές αντιπάλους όπως ο Φιώμα, ο Γεωργικόπουλος, ο Τσέλιος, ο Τρενταφύλης που πάει λέγοντα. Τα διαφορά μεγάλη στα φυλά. Παρ' όλα αυτά, ο Κουτσός χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία. Κάνει πολύ καλή προσοχή. Γενικά φαίνεται ότι έχει παίξει την μπάση και σε καλό επίπεδο. Καλό επίπεδο. Ένα σούτ εδώ έφτωχα. Το γενικό μου λέει το δεύτερο του τρίποντο στο παιχνίδι και στο δεκάλεπτο. Oh,
όμως καλά το πολύ ωραία φάση. Τέλειος για τρεις, σίδερο rebound από κανέναν. Τζόμος σώζει, ωραίο deflection. Η μπάλα στα κύριο του Λαζαρέσου. Δεν είχαμε βήματα εδώ, λένε οι διευθές. Βασία πια δεν πήγε. Αραγασάκη στον Τζόμο. Τέλειος καλά. 3-21 διαφορά από τους 12. Μειώνει στις 9. 1 και 10 του μηνυχρόνου από τρέχοντας και δύο ομάδες. Παραχασάκης. Τώρα βέβαια ο Παραχασάκης σε μπάσκετ. Δεν είναι τόπο, δεν είναι τόπο. Το τέλειο νούμερο είναι σωστικά. Λαχόπουλος. Ο Τίφη. Ανέβει το ρυπάντο ο Φλόμος. Δίνει μάχη στον Παραχάκη. Στη γωνία ένα σουτ. Άσοχο τριμπάν από τον Κοτσίφη. Βλαχόπουλο. 2-2. Σανάρι. Δεν φταίει. Είναι εδώ ο Σανάρι. Όσο ήταν το βίντεο και είναι κράτησε ο Βλαχόπουλος. Νομίζω το πρώτο λόγο το πρώτο. Δεν ξέρω αν έχει ποτέ μικρά τεπάσα με τον Ακέρι. Δεν ξέρω τι πιο φαντεζή και ωραία να φαίνεται. Ήταν να κάνεις λάθος εκεί. Που φας δουλειά. 43-34. Πάμε στο time out. Επιστρέφουμε σε ένα. Δεν είναι και live το βίντεο για να σου πω και τα live, αλλά αν δεν έχεις γενικά εποχή, σας είπα από το live το πιστεύω στο σύνδρο. Για άμα δεν έχεις το παιχνίδι, μπορείς να δεις το σκόρτο, τη live το παιχνίδι. Το τρίποντο από το νούμερο 19. Λαχόπουλο.
πάμε εδώ από την τάση. Περιμένουμε να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Επαναφορά θα γίνει από την sideline. Λαζαρέτο, ο Μπαμπακάς για δύο, το βάζει για το Παγνέκ. Είναι εξαρτολή, σήμερα δεν το κάνει σχεδόν πάντα ευκολή. Είναι χαμηλά. Επαναφορά από την baseline. Σάιντε επαναφορά Σαλέο, Κουρδικόπουλος, Κονσέλιο. Βλέπουμε όμως 14 δευτερόλεπτα που έχουν βγάλει την μπάλα του Νάβδη Μαγνέτ. Νομίζω ότι είναι τα 14, δεν ξέρω αν είναι λιγότερα. Δεν έγινε ένα νέο, το νομίζω ότι θα ασχοληθεί το νέο. Μάλιστα τώρα, μέχρι μέσα ο Τσέλιος, κάνει το λάθος, θα γίνει το πλέπτυμα. Συνδυασμός για τους Νάβδη Μαγνέτ, άστοχο το σύστημα. Από τον Εξιδικό, ο Κουρδικός με το follow και το τύπο και γίνει τη φάση και ένα πούτο έτσι να πεθεί για το περιάτσιο του Εξιδικού παρά που πέφτει στην Ιστά. Μέχρι τις 3 έχουν φτάσει να εκμαθείς ένα τρίποντο τώρα από τον Γεωργικό που λέει ας το χώμα ζεύει ο Τσίλιος του Εξιδικού. Συνδυνόστε, γύρισε πριν τη μονομαχία, κουτσός, κυρίζει το φάουλ και καλά του, είναι καταπληκτικός, το φάουλ και μία βολή. Η ομάδα του πρωταθλήματος πάει τουλάχιστον απόδοση. Αυτή πάγκο η Χαβ, η Ζώνη, η Πέχτης, μπορούν να πούν στη βασική με τον πρωταθλήτη με τις δύο ομάδες. Το Βλαχόπουλο από την άλλη μεριά βλέπουμε Λάθιν Κουατλέτ, την ζήτηση τρέχει με 3 νέες ομάδες, Λαχόπουλος, Συγνητός και Κουτσός. Λαζαρέτος πάρα πολύ καλός. Έχουν να πω άλλα πράγματα, αλλά πάμε σε ένα θέμα. Έχουμε διαφορά είναι στους 4 πόντους. Ένα μαζί στο 10-15 και χάδους. Ένα τίποτα τώρα άστοχα από τον Τάζ Μάρκο Μαρχόν. Νικητής είναι ο Αντωνόπουλος στο επιθετικό rebound. Και όμως πάρα πολύ ωραία κίνηση, αφού δεν θα υπάρχει όλη τη συμπέρασμα εδώ.
αλλά η αλήθεια τώρα στο δεύτερο βίντεο είναι τρελαίνεσαι, αλλά μετά βλέπεις το βίντεο και λέει στροφή γιατί έκανε εκεί. Τουλάχιστον θα βρεθεί με εμένα. Ένα σουτ από την Αγμαντίνα και το πρώτο άστομο που βρεθούν το πολύ γρήγορα Αντωνόπουλο. Έχουν γυρίσει οι παίκτες της NBL. Κατοχή είναι για τους Χαβ. Κι όμως λογοθέτης δεν έχει φανεί σήμερα. Άρχισε να το δεύτερο δεύτερο και μετά γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί τότε υπήρχε στο παιχνίδι. Σανάι ο Σίφης, ο Λαζαρέτος, ο Σίφης. Ωραία μήνα από τον Λεωμαθέτη και τον Αντωνόπουλο, ο μπάλα στο πόδι, η κατοχή είναι για τους Γκρίς. Για να δούμε. Δάση, προσφύση, φάω δύο γολές για τον Γκέμο το φάω από τον Προφαθά. Thank you.
timeout. Λαχόπουλος, Τάρι και εξοχή ο Σανάη για 3-3-9 διαφορά στις πέφτες της θέσης. Ο χρόνος διαδίκτυας με ρούκλη και μία 10 δευτερολέπτο. Θα κερδίζει το φάουλ χαμηλά ο Βλαχόπουλος. Δεν είναι βήμα κι άλλο φάουλ ομάδα από τον Χαβ. Διαφορά είναι στους 6 πόντους. Στις 12 πόντους μεχάνες, στις 10 το δεύτερο και τώρα άμα σου είσαι Βλαχόπουλος, όχι αυτό εκεί, Αντωνόπουλος πετάει την μπάλα. Και αρχίζει το λεπτό του αγώνα με το σκορ 1-65-59. Με τζάζει να πλέον τα λάθη του πρώτου καλέτου. Γιατί από τότε κυνηγάει το σκορ, Σανάη, σουτάρει ο Κουτσό. Συγγνώμη, η διαφορά πέφτει στους 4. Μέχρι το lay-up, δεν τελειώνει τη φάση. Είναι για την ομάδα των θα σουτάρει ο Δεκακόπουλος. Άλλη μία βολή. Καταπληκτική ενέργεια από όσους με τον αρχηγό της Νόης Βαντέλης να μιλάει όταν χρειάζεται. Δεν είναι πολύ καλά, αλλά έχει φαρμακερός που το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Εκείνη φορά ενώ που είχα περιγράψει και εννοείται τα παιδιά, πρέπει να πάρει ένα από τις εβδομάδες δυόμιση. Περνάει πάση στο Σανάη. Λαχόπουλος, Σανάη, τραπάρει ένα σούτ, δεν το καταφέρνει. Είναι για τους πάρους, διαφορά είναι σε 7 τώρα.
sea yo. Παραμένει για την άρθρα την έτσι, διαφορά σε 7. Thank you.
Ρότερ με καρφό. Του Παντονόπουλου 95-65 βρισκόνται χωρά στους 10. Μέχρι το Λεγιά το Ρόμιλο, ο Χριστός είναι το 15 τον Μπλε, τον Νάθιν Μπαρνέτ, Βλαχόπουλο. Χριστός. Βλαχόπουλος ήρθε να μπήκε με τράγκ και άλλο βήματα. Χριστός θα εμάρει καλή δουλειά. Έχουμε επιστρέψει, έχουμε το 65 το σκορ, διαφορά είναι 7 πόντους στους 7 πόντους της ομάδας των Χαρτς. Φαινομενικά, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι είναι πιο λόγος, είναι το που κεντρώνε μια τέχνη από μόνο του. Μετά από δύο πολύ κακά τριμποντά, βρίσκει το χάρο που τον λέγω φέτης, να σου πάρει ένα τρίτο, να το βάλει και νομίζω να κάνει να δώσει το κερασάκι που ήταν καλύτερα πάνω, τώρα φτάνει λίγο στις 12. Με 2,5 λεπτά να απομένουν έτσι. Βλέπουμε ο Ντάσης, τον Αντωνόπουλο πρέπει να πέσει και με το ρολόι τώρα, οι Χαβαλίες. Λογοθέτης, Ντάσης, Λογοθέτης, Αστοχή, λοιπόν, από τον Βλαχόπουλο, θα τρέξει με συνδυασμό, περνάει όλους, πάει την μπάλα στη γωνία, συγκλητός, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. Αυτά δύσκολο πολύ, δύσκολο τρίποντο που έπρεπε ο αρχηγός του Σνάτου Παπνιέρ. Για χρόνια μια, έχουμε πει στο crunch time, για δύο βολές για τον Στρόμο Γλώκα και τον κάνανε το σκορ. Thank you.
μεταπομένης όμως δεν ήταν πολύ, δικό μου το λάθος. Άστολος στο λογοθέτη ξανά, μαζεύει σοτ. Και τώρα είναι στο 9 ξαναλέω. Ο Τσίφης θα πάρει το τρίποντο στην φορά που θα αστοχίσει. Λοιπόν, από τον Αντωνόπουλο. Καλέπτε το τρίποντο, μιλάγαμε όντως για πιθανές ανθρώπους. Θα τρώμε τώρα είναι δύσκολο, η φορά στο 9. Όμως εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Βουλδένα που μην κάνει το σκορ. Καλεκαμωμένη. Και όμως είναι ok. Διαφορά είναι 10. Ο Τσίφης δεν πέρα από τη φάσα. Βλέπει ο σκόμος με ρόγιο φλέξιο για τον Κόπουλο. Λογοθέτης, και νομίζω κάποιος έτσι θα πρέπει το λένε για τον Κορνέτ με την διαφορά 12 πόντους, 2 δεκάλεπτα θα το πάρει στο πρώτο και το τέταρτο. Αυτά 2 δεκάλεπτα ήταν καλύτερη και αυτό έφτανε για να τελειώσει το παιχνίδι για τον Όπουλο. Επειδή είναι συλλογικό, θα γίνει το προπλέι. Τα 30-0 είναι το τελικό σκορ του αγώνα με την ομάδα των Χαβ. Ακόμα μία νίκη